γεμάτα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Πόσες φορές έχω χορέψει με τον Γάλλο. Πόσες φορές έχω πει κρασί με τον Γάλλο. Και πόσες φορές τον ήξερα τον Γάλλο. Δεν θα έρθει μια μέρα να με νίκησε. Μαχητής έως το τέλος του ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην Αθανασία και την ιστορία του νεότερου ελληνισμού, αφού όπως έλεγε ο ίδιος η Ελλάδα ήταν η θρησκεία του. Θρηλυκή προσωπικότητα, ο τελευταίος από τους κορυφαίους του ελληνικού πολιτισμού, έγινε παγκόσμιο σύμβολο για τους λαούς που αγωνίζονται για ένα μέλλον πιο φωτεινό. Χυμαρώδης προσωπικότητα, με όλες τις αντιφάσεις του Έλληνα, ενσάρκωσε το Απολλώνιο και το Διονυσιακό πνεύμα, τον ορθολογισμό και την υπέρβαση. Της δικαίωση νησί εννοείται. Έζησε θριάμβους και συντριβές και με τη μουσική του, την τέχνη της αρμονίας, έφερε κοντά στους απλούς ανθρώπους τα έργα των μεγάλων Ελλήνων ποιητών. Μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα στη μουσική και στον αγώνα για τον άνθρωπο. Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν το νερό τα κρυφά στις μάτρες τα παιδιά. Αυτό είναι για μένα το ελάττωμά μου. Δεν με καταλαβαίνει κανένας, γιατί είμαι από τη γενιά των όρθιων. Ο Μίκης Θεοδωράκης είδε το φως της ζωής στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925 και πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας, στις οποίες υπηρέτησε ο πατέρας του ως ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Έδωσε την πρώτη του συναυλία σε ηλικία 17 ετών στην Τρίπολη, όπου και πήρε μέρος στη διαδήλωση κατά των κατακτητών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τους Ιταλούς. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Αργότερα διέφυγε στην Αθήνα, όπου άρχισε τις σπουδές του στο ΟΔΙΟ, ενώ παράλληλα παίρνει μέρος στην αντίσταση, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Μετά την απελευθέρωση πήρε μέρος στο αιματοβαμμένο συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος και στη μάχη της Αθήνας που ακολούθησε. Στον τάφο μου γραφεί «Πολέμησε στο Δεκέμβρη». Αν πείτε ο πόλεμος, δεν ξέρω. Έχω και το κριτικό γονίδιο και μου αρέσουν τα άρματα. Μετά τα Δεκεμβριανά ζει παράνομο στην Αθήνα, όπου και συλλαμβάνεται για να εξοριστεί αρχικά στην Ικαρία και στη συνέχεια στο κολαστήρι της Μακρονήσου. Το 1954 φεύγει για σπουδές στο Παρίσι και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1960, όπου ηχογραφεί μερικά από τα μεγάλα έργα του, τον Επιτάφιο, το Αξιονεστή και τα Επιφάνεια. Το 1963, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ιδρύει την Νεολαία Λαμπράκη και εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ. Together. Ένα χρόνο
χρόνο μετά γίνεται παγκόσμια γνωστός με τη μουσική που συνέθεσε για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξη Ζορμπάς. Γεια σου, λεβέντη. Το σιρτάκι του Ζορμπά, η διασημότερη ελληνική μελωδία διεθνώς που βασίστηκε στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης, μεταδίδει την αδάμαστη ελπίδα της ζωής. I come here 250 miles and I miss your concert. What kind of man am I? Oh, well. I dance if you dance. Yes. Με την κήρυξη της δικτατορίας των συνταγματαρχών περνάει στην παρανομία και ιδρύει το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Μέτωπο. Συλλαμβάνεται λίγους μήνες μετά και φυλακίζεται. Στο εξωτερικό διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Σωστακόβιτς, ο Άρθουρ Μίγκελ και ο Λόρενς Ολίβιε, ξεσηκώνονται και ζητούν την απελευθέρωσή του. Υπό την πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης, η Χούντα τον αφήνει ελεύθερο το 1970 για να διαφύγει στο Παρίσι. Με ορμητήριό του τη γαλλική πρωτεύουσα ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, δίνοντας συναυλίες και συνεντεύξεις, καταγγέλλοντας τη Χούντα. Αυτοί έχουν τα τάξη. Εμείς έχουμε τα εργαλικά και τα τσαραγούδια. Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Εκλέχτηκε δύο φορές βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και μία ως ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση της οποίας το 1990 έγινε υπουργός επικρατείας. Το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής, ενώ τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει αστέρες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Beatles, η Edith Piaf και η Joan Baez.